Με τον λόγο της ειδού γάρατο του νυν, μακαριούσιμε πάσε γενναίε, ως τρενόμαστε το πλούτο των αρετών της και όλα εκείνα τα χαρίσματα με τα οποία την πρίκησε ο Θεός. Είναι η τιμιωτέρα των χερουβίν και η ευδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείν. Είναι ο υγειασμένος ναός και ο παράδεισος ο λογικός κατά την έκφραση του ιερού υμνογράφου. Είναι το πρόσωπο εκείνο που η ζωή και η διακονία της αποκαλύπτει τη ζωή των αγγέλων. Γι' αυτό ο Θεοφόρος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε έναν περίφημο κανόνα την χαρακτηρίζει ως το πάντιμο αγαλίαμα των αγγέλων. Αγγέλων αγαλίαμα πάντιμων, χαίρε μόνη Παναγία Δέσποινα και των βρωτών εγκαλόπισμα. Έτσι δικαιολογείται γιατί ο άγνωστος ιερός υμνογράφος στην ακολουθία του ακαθίστου ύμνου της απευθύνει ανάμεσα στα άλλα χαίρε και αυτό που φανερώνει την επί της γης ζωή που κάνουν οι Άγιοι Άγγελοι. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Διακρίνονται αρχικά για την καθαρότητά τους. Σαν δημιουργήματα του υπεράγιου Θεού, βρίσκονται σταθερά προσανατολισμένοι προς εκείνον που είναι η πηγή της αγιότητας και του φωτός. Δεν υπάρχει τίποτα ατομολισμένο στη ζωή και τη διακονία τους, γι' αυτό και εμφανίζονται στους ανθρώπους λάμποντες και ακτινοβολούντες. Αυτό το χαρακτηριστικό γεγονός το βλέπουμε στην Ανάσταση του Χριστού, όπου παρουσιάζονται εν λευκής καθεζόμενοι και με όψη ως αστραπή. Αν λοιπόν οι άγγελοι διαθέτουν αυτή την καθαρότητα, την διαθέτει αντίστοιχα και η χαριτωμένη Θεοτόκος. Γι' αυτό και ο ιερός υμνογράφος αρχιερέα. Διότι με το ότι δεν είχε ανάγκη η Μαρία εξυλαστήριες θυσίες και άλλους καθαρισμούς, απέδειξε ότι δεν είχε τίποτε για να καθαρίσει. Οι Άγιοι Άγγελοι διακρίνονται για την υπακοή τους. Όπως τα τάγματα των αγγέλων παρέμειναν στην υπακοή του Θεού, μετά τη φοβερή εκείνη πτώση του Αιωσφόρου, έτσι και η ταπεινή Μαριάμ της Ναζαρέτ χρησιμοποιεί στη ζωή της την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και την ημέρα του Ευαγγελισμού απαντά στην προσφώνηση του Αρχαγγέλου με τη μεγαλειώδη φράση «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», δίνοντας απάντηση αντάξια στη μεγάλη αρετή της και αποκαλύπτοντας τον θησαυρό της ψυχής της που ήταν στολισμένη με την αγιότητα. Θέτει τον εαυτό της ανεφόρον στην υπηρεσία των σχεδίων του Θεού και αναλαμβάνει να διακονίσει το ακατάληπτο στην ανθρώπινη λογική μυστήριο της επιγής παρουσίας του Θεού. Είναι αποκαλυπτικός ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσις, αναφερόμενος στην υποδειγματική αποδοχή της κλήσεως της Παρθένου. «Ως δούλη είμαι όλοι έτοιμοι να δεχθώ το δεσποτικό νεύμα. Είμαι πρόθυμη να παραδοθώ χωρίς αντίσταση στα χέρια του Κεραμαίος όπως ο πυλός. Ας κάνει ο Κύριος εξουσιαστικά σε μένα ό,τι θέλει». Σύμφωνα με το θέλημά του, ας θαυματουργήσει την παράδοξη γέννηση που είναι καρπός της πολλής του φιλανθρωπίας. Οι άγγελοι προστατεύουν, είναι οι ουράνιοι νόες που βρίσκονται πάντοτε δίπλα στο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας εύχεται καθημερινά. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Αλλά και η Θεοτόκος είναι η ακατέσχυντος προστασία των χριστιανών, το τείχος το απροσμάχητον, των θλιβωμένων η χαρά, των αδικουμένων η προστάτηδα, των πονεμένων και πενωμένων η τροφή, η επίσκεψη των ασθενούντων, η βοηθός των ορφανών. Γι' αυτό από το στόμα του πάσχοντος ανθρώπου, από το προσκέφαλο του ασθενούς, όπου ο πόνος και η θλίψη περισσεύει, από τις ψυχές των ανθρώπων, όπου συσσωρεύονται οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες της ζωής, ακούγονται σχεδόν καθημερινά οι αυθόρμητες και καρδιακές επικλήσεις.
Παναγία μου, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, Κυρά μου και Δέσποινά μου, βοήθησέ με. Σ' αυτήν καταφεύγουμε κι εμείς, όχι μόνο την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά πάντοτε, και την παρακαλούμε να μας τοποθετήσει κάτω από το μαφόριο της μητρικής προστασίας της, ώστε με ασφάλεια να διαπεράσουμε το δόλιχο της παρούσης ζωής και να βρεθούμε εύθετοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώου Ποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων Ασουμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ευτυχίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Πλατωνίδος Οσίας, των Επερσίδη 120 μαρτύρων, Μανουήλ Γεωργίου Μιχαήλ, Θεοδόρου και Γεωργίου των Νεομαρτύρων, των εν μάκρη της Τράχης μαρτυρισάντων, όλων την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέ ειρήνης του κόσμου, Κύριε ελέησον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κύριε ελέησον, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο, Κύριε ελέησον, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού, Κύριε ελέησον, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, Κύριε ελέησον, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, Κύριε ελέησον, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, Κύριε ελέησον, υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε αυτών, Κύριε ελέησον, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, Κύριε ελέησον, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, Κύριε ελέησον, υπέρ των εν ασθενείας κατακειμένων, Κύριε ελέησον, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, Κύριε ελέησον, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, αιωνία ψημός και απανταχού ορθοδόξων, Κύριε ελέησον, υπομέν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Yeah.